Θα κλείσουμε αυτό το μέρος, θα πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπλο. Για ακόμα μία φορά μας κάνει την τιμή εδώ στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Γιαννόπουλε, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Γεια σας. Εγώ είναι τιμή μου να μιλάμε προς πάντα και να μοιραζόμαστε πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Όπως αυτά τα ευχάριστα που μας είπε η κυρία με τις βιβλιοθήκες. Η κυρία Κουδαλάκη, με τις βιβλιοθήκες που είναι πηγή έμπνευσης, πηγή φιλοσοφίας κλπ. Αυτά τα ευχάριστα πρέπει να λέγονται, να γίνονται, αλλά και να λέγονται γιατί καμιά φορά τα θεωρούμε λίγο γλυκανάλατα, όπως λένε κάποιοι. Ξέρετε, καταλαβαίνετε. Βέβαια, βέβαια. Χθες Τετάρτη πραγματοποιήθηκε ο επίσημος απολογισμός των δράσεων του Χαμόγελου του Παιδιού για το 2020. Η χρονιά που πέρασε βέβαια συμπίπτει με τα 25 χρόνια λειτουργίας του Χαμόγελου του Παιδιού. Και να ξεκινήσουμε λίγο με τον αριθμό των οικογενειών που βοήθησε το Χαμόγελο σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουμε δώσει και ένα σχετικό τίτλο, 57.722, κύριε Γιαννόπουλε. Έτσι είναι. Είναι όμως νούμερα τα οποία δεν αποτυπώνουν την ένταση που ζούμε καθημερινά. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί, μια οικογένεια. Ένα παιδί που κινδυνεύει η ζωή του, ένα παιδί που βρίσκεται σε κατάσταση φρίκης, ένα παιδί που κακοποιείται, ένα παιδί που βασανίζεται. Το αποτύπωμα, όπως είπατε, της πανδημίας άφησε πολλά στοιχεία τα οποία είναι αρνητικά και επιβάρυναν την κατάσταση. Και λέω με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την διαδικασία και είναι λίγο οξύμορο να πούμε ότι αυξήθηκε η ήδη μειωμένη κάλυψη των αναγκών που έχουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Αυξήθηκε η μειωμένη κάλυψη. Είχαμε μειωμένη κάλυψη, τώρα είναι πιο μειωμένη. Έχει αυξηθεί. Τα παιδιά στα νοσοκομεία δεν έχουν τους ανθρώπους μας και τους εθελοντές μας για να είναι στο προσκεφάλι τους. Είναι μόνα τους. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί τι να κάνουν. Τα παιδιά επίσης στα σπίτια και αλλού δεν έχουν τους εθελοντές για να στηρίξουν την καθημερινότητα των παιδιών. Οι εθελοντές λοιπόν και τα παιδιά τους λείπουν. Από την άλλη μεριά αυξήθηκαν κάποια νούμερα που είναι σημαντικά. Και που δείχνουν εν μέσω πανδημίας ότι υπήρχαν προβλήματα, δεν αποτυπώνει βέβαια την Ελλάδα όπως πραγματικό είναι το πρόβλημα, όπως πραγματικά είναι τα προβλήματα. Όταν βλέπουμε όμως ότι 72,8 παιδιά παρακολούθησαν ιατρικά στα πολυιατρία μας, είχαμε αύξηση 72,8 στα παιδιά, και στις ανώνυμες και επώνυμες αναφορές 40,9, ενώ στα προβλήματα υγείας η αύξηση ήταν 25,9. Και στον αριθμό παιδιών που στήριξαν προβλήματα διαβίωσης, ήταν 45,5%. Είναι λοιπόν νούμερα τα οποία δείχνουν, αποτυπώνουν το τι γινόταν, το τι γίνεται και πώς το Χαμόγελο πρέπει να ανταπεξέλθει. Είναι υποχρεωμένο να ανταπεξέλθει σαν υπόλογος απέναντι στην κοινωνία και στα παιδιά, στην καθημερινότητά τους, στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Γιαννόπουλε, οι επιπτώσεις είναι σοβαρότερες. Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι σοβαρότερες στην καθημερινότητα των παιδιών από ό,τι αρχικά περιμένατε? Είναι πολύ σοβαρότερες και το παρομοιάζω, γιατί κάποιοι σε έχουν σχάσει, το παρομοιάζω σε έναν εχθρό που είναι σαν ένα πόλεμο που ο εχθρός είναι ο κορονοϊός, αλλά οι παράλληλες απώλειες που είναι τα παιδιά και οι οικογένειες. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν σχάσει κάποιες βραδιφυλλεγείς βόμβες ήδη. Η βία και η παραβατικότητα παιδιών έχει φτάσει σε σημεία πολύ άσχημα. Οπότε η φροντίδα που παρήχατε, τι είδους περιστατικά αφορούσαν? Κάνατε μια αναφορά πριν από λίγα λεπτά, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Στηρίξαμε στο 116-111 τη γραμμή που είναι στη βουλευτική για τα παιδιά. 7.411, δεχτήκαμε 7.411 κλήσεις σε 5.000 άτομα που θέλαν συμβουλευτική υποστήριξη. Και τα παιδιά επικοινωνούν και ζητάνε βοήθεια. Τα παιδιά έχουν φρικάρει, ειδικότερα οι έφηβοι. Και γι' αυτό το λόγο τους έχουμε δώσει τη δυνατότητα, εκτός από το τηλεφωνική επικοινωνία, το chat 1056, γιατί τα παιδιά έχουν αυτό τη γνωστή ταχύτητα με το τηλέφωνο, προκειμένου να επικοινωνούν με έναν άλλο τρόπο και να μας δηλώνουν δυστυχώς αυτοκτονικούς ιδεασμούς, να μας ενημερώνει το Facebook κατευθείαν και στη συνεργασία με το ηλεκτρονικό έγκλημα, να προσπαθούμε να βρεθούμε κοντά σε ένα παιδί που κινδυνεύει, γιατί έχει δηλώσει αυτοκτονία. Οι έφηβοι, τα παιδιά, δεν μπορούμε να δεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Και από την άλλη μεριά, η σεξουαλική κακοποίηση, η οποία έχει πάρει διαστάσεις τεράστιες μεν στην πραγματικότητα, στην καταγγελία όμως και στην αναφορά. Δεν μιλούν ακόμα, κύριε Γιαννόπουλε, αυτό προκύπτει. Μένει μυστικό. Θυμόσαστε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε από την Κρήτη.
το μένει μυστικό. Συνεχίζουμε και τελικά συνεχίζει να μένει μυστικό, γιατί δεν μιλάνε. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάνε τα παιδιά που είναι μικρά παιδιά και φοβούνται, και μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται και συνεχίζουν να φοβούνται. Είδατε, έσκασαν τώρα τα διάφορα θέματα. Βέβαια. Που έτσι μπορούμε και έχουμε κάποιες μαρτυρίες. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σκάσει και δεν τα περιμέναμε. Είχαμε μια περίπτωση πρόσφατη που, ενώ λέμε συνήθως σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση κλπ. Για, από άντρες σε αγόρια ή κορίτσια. Προχτές λοιπόν είχαμε στη δημοσιότητα μια περίπτωση μιας φιλολόγου που είχε σχέσεις, ολοκληρωμένες σχέσεις με ένα 13χρονο παιδί. Μάλιστα. Εδώ μας πήραν όμως η οικογένεια, μας πήρε τηλέφωνο, τους ενημερώσαμε, τους είπαμε πού θα μιλήσουν, με ποιον θα μιλήσουν, πώς να στηρίξουν το παιδί, και θωρακισμένοι με κάποιες γνώσεις μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Και παρόλα αυτά, στη συνέχεια αυτή η κυρία, παρόλο που συνελήφθη, έστελνε μηνύματα για να δηλώσει το παιδί ότι είναι μαζί του κλπ. Ανώμαλες καταστάσεις, ανώμαλα μυαλά, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Κύριε Γιαννόπουλε, ο σχεδιασμός του χαμόγελου του παιδιού για το επόμενο διάστημα, ποιος ποιότητα, είναι. Ναι, περιμένουμε να τελειώσει επιτέλους το σπίτι στο Ηράκλειο. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια τελική φάση, αλλά μας καθυστέρησαν πολλά πράγματα. Περιμένουμε πώς και πώς. Γιατί θα σωθούν αρκετά παιδιά σε τοπικό επίπεδο, το τονίζω αυτό, γιατί είναι παιδιά που είναι της ευρύτερης περιοχής. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας σαν κόριο οφθαλμού. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και γιατί κινδυνεύσαμε οικονομικά, αν δεν είχαμε κάποια αποθέματα, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Γιατί έτυχε από κληρονομιά κλπ. Ναι. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο που και λέμε ότι στην Κρήτη, επειδή γίνεται πάρα πολύ δουλειά, έχουμε κάποια προγράμματα. Θέλουμε να πλησιάσουμε και το τελευταίο χωριό, να μην περιμένουμε τους ανθρώπους να έρχονται κοντά μας. Έχουμε κάνει την μονάδα που μπορεί με τους ανθρώπους μας να επισκέπτεται και να καλύπτει ψυχολογικά και κοινωνικά οικογένειες που έχουν πρόβλημα σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης. Είναι διάφορα προγράμματα τα οποία έχουμε υπόψη μας, χωρίς βέβαια να έχουμε την ανάλογη οικονομική κάλυψη. Έτσι, πρέπει να σας το πω αυτό. Είναι η τρέλα που κουβαλάμε, που λέμε θα το κάνουμε και θα βρούμε άκρη στο τέλος. Και θα βρούμε άκρη στο τέλος. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά και τιμή μας για ακόμα μία φορά πολύ. Η συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.